Τώρα παραμένουμε στην επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, γιατί όπως ήταν αναμενόμενο, αναφέρθηκε και στα οικονομικά των ενόπλων δυνάμεων, αφού και ένστολοι, όπως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν γίνει θύματα της οικονομικής κρίσης και έχουν υποστεί σημαντικές περικοπές στους μισθούς τους. Ειδικά δε οι απόστρατοι έχουν επανειλημμένως εκφράσει τη διαμαρτυρία τους για την οικονομική πολιτική που ασκείται στις ενόπλες δυνάμεις, τονίζοντας ότι οι τσέπες τους δεν αντέχουν άλλες περικοπές. Την κατανόηση των στρατιωτικών ζήτησε από τον Εύρο ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας σε ό,τι έχει να κάνει με τις περικοπές που έχουν υποστεί στους μισθούς τους. Ο κ. Δαβάκης αναγνώρισε ότι και οι στρατιωτικοί έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις μισθών, λέγοντας πως γίνεται προσπάθεια να αναστραφεί αυτό το κλίμα. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, συγκινημένος θα έλεγα, διότι εδώ, όπως κοινοτύπος λέγεται πολλές φορές, χτυπάει η καρδιά μιας άλλης Ελλάδας. Μια Ελλάδα η οποία χαρακτηρίζεται από το υψηλό φρόνημα του στρατιωτικού της δυναμικού, το οποίο στρατιωτικό δυναμικό είναι άμεσα εμπλεγμένο, συνενωμένο θα έλεγα, με το κοινωνικό σώμα της Τράκης. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει όλα τα κοινωνικά στρώματα, όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και όλους τους φορείς του δημοσίου. Ένα σαφές κοινωνικό στρώμα είναι και οι ένοπλες δυνάμεις μας, οι Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίδες. Καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, ούτως ώστε να μην υπάρξει αυτό το οποίο υπήρξε στο παρελθόν και θα έλεγα να αποκατασταθούν και οι απώλειες εισοδήματος των Ελλήνων αξιωματικών και υπαξιωματικών, καθώς επίσης και των συναδέλφων τους που βρίσκονται στην αποστρατεία. Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός εξήρε το φρόνημα των στρατιωτικών που παρά την κρίση και τη δυσβάσταχτη δημοσιονομική πολιτική δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά και μετέφερε τις προσπάθειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να βάλει φρένο στις μισθολογικές περικοπές των στρατιωτικών. Θέλω να πιστεύω ότι η αιματηρή αυτή περικοπή αποδοχών, η οποία έγινε τα προηγούμενα χρόνια, θα βρει μια σαφή ανταπόκριση με βάση τη δουλειά που γίνεται εκ μέρους της κυβερνήσεως για την υπόθεση που σας προείπα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δαβάκη στον Εύρο και για τις δύο διαστάσεις της επίσκεψης αυτής σας παρουσιάσαμε τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι. Να πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικής ατμόσφαιρας. Αφορά την πρόοδο του εθνικού της Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα του τμήματος Βόλεϊ, με αφορμή την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΤΑ, του τμήματος αμοιβωμένων αθλητών, του Βόλεϊ του Εθνικού, το κύριος Γιάννης Τζίμας. Η συνέντευξη παραχωρήθηκε την Τετάρτη και βεβαίως εν συνεχεία προκλήθηκε και μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση για τις εξελίξεις στον Εθνικό, αλλά και τις δηλώσεις του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, του κ. Βαγγέλη Λαμπάκη. Να καλησπερίσουμε αμέσως τον πρόεδρο του ΤΑ, τον